Στον μειωμένο ΦΠΑ 13% υπάγεται το σύνολο των κρεάτων καθώς και των παρασκευασμάτων τους που είναι κατάλληλα για διατροφή του ανθρώπου, όπως προκύπτει με νέα εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Ειδικότερα με τη νέα εγκύκλιο επέρχονται τροποποιήσεις στο παράρτημα 3 του κώδικα 2859 του 2000 και υπόκεινται πλέον σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% όλα ανεξαιρέτως τα κρέατα που υπάγονται στο κεφάλαιο 2 του κοινού δασμολογίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τα παρασκευάσματα κρεάτων του κεφαλαίου 16 του δασμολογίου τα οποία είναι κατάλληλα για διατροφή του ανθρώπου. Οπωσδήποτε δημιουργήσει ζημιά γιατί κατευθείαν τα κρέατα πήραν 1,20 πάνω. Δηλαδή πουλούσαμε 9 ευρώ, πήγε 10 και. Οπωσδήποτε ο κόσμος και με αυτή την κρίση που υπάρχει είχαμε κάποιο φρενάρισμα. Τώρα το κατεβάσαν πάλι το ΦΠΑ κάτω, ο κόσμος άρχισε να ξεθαρρύνει πάλι, εντάξει, όλα καλά. Τώρα το 13% είναι κάπως καλύτερο δηλαδή από το 23%. Οπωσδήποτε ρε παιδιά, γιατί 1,20-1,5 ευρώ επάνω όταν πάει το κιλό το κρέας, οπωσδήποτε είναι υπολογίσιμο για ένα νοικοκύρι, για ένα σπίτι δηλαδή. Δεν μπορεί να. 1,20 θα πάρει το ψωμάκι του, θα πάρει κάτι άλλο, κάτι ξέρω εγώ, από ένα κιλό κρέας που θα τον πήρε σε έψον. Τώρα, ο κόσμος έκοβε στην ποσότητα το κρέας που αγόραζε ή δεν αγόραζε κρέας τρεις φορές την εβδομάδα, πήγαινε μια φορά την εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα. Δεν έπαιρνε μουσχάρι καθόλου. Έπαιρνε χοιρινό, έπαιρνε κοτόπουλο, έπαιρνε καμιά χοιρινή μπριζόλα, καμιά τηγανιά. Πιο φθηνά, βέβαια. Δεν έπαιρνε μουσχάρι. Είχε σταματήσει η κατανάλωση μουσχαριού. Επίσης, παρέχονται οι ακόλουθες χρήσιμες διευκρινήσεις για τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα στον κλάδο των τροφίμων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των προϊόντων κρέατος στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% είναι να θεωρούνται αυτά κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου. Όλα τα ζωντανά ζώα του κεφαλαίου 1 του δασμολογίου εξακολουθούν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%. Τα ψάρια, τα καλαμάρια, οι σουπιές και τα χταπόδια εξακολουθούν να υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 13% σε αντίθεση με τα παρασκευάσματα ψαριών και λοιπόν υδροβίων του κεφαλαίου 16 του δασμολογίου που εξακολουθούν να υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23%.